Τι λογικά θα πρέπει να έχουν το στρέκ όμως που είναι πράσινο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα κίτρινο. Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ είμαι σίγουρος ότι. Έτσι, ναι, ναι, εσύ, Βασίλη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Σίμψον θα σκεφτόταν φαγητό ή κάτι άλλο. Κάτι σε πίτσα, κάτι τέτοιο. Βάλει το στρέκ. Το πιο πιθανό. Βάλει το στρέκ που είναι και πράσινο εκεί πέρα ξέρεις, με τα χρώματα της ομάδας και αυτά. Τέλος πάντων. Περιμένουμε να ξέρεις, επειδή έχει το σχόλιο για τα κόμιξ, περιμένουμε να κάνει σχόλιο και για τις ομάδες στο φάνταζι. Να δεις ποιος θα είναι πιο μπροστά από όλους και ποιος αξίζει να είναι βοηθός σου κάποια στιγμή. Εγώ, coach, δεν πάω καλά. Δεν πάω, το παλεύω, αλλά δεν πάω καλά. Με σένα με χαλάει ο προπονητής. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα εδώ πέρα με τις απόψεις σου και τις συμπάθειές σου. Τι έχεις πάρει? Εντάξει, τώρα να μην το ανοίξω. Να μιλήσω για όλους τους υπόλοιπους εκτός των τρόπων τι ξέρει ο coach. Θα με κυνηγάει. Εντάξει, μπορείτε να μπείτε στο www.novaspros.gr, να πατήσετε στο ειδικό section Greek Fantasy Challenge, να διαλέξετε την ομάδα σας, παίκτες, προπονητές, τους πάντες και να βαθμολογήσετε ανάλογα με την απόδοσή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Φώτης Κατσικάρης, ο Βασίλης Γεραγωτέλης, οι υπόλοιποι προπονητές δεν έχουν και τόσο εύκολο έργο. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Γιατί ιδίως εδώ στην Ελλάδα που είμαστε, όταν ξεκινάει το μάτς, προπονηταράδες, παικταράδες κτλ. Και όταν τελειώσει το μάτς, άσχετοι. Όλοι άσχετοι. Και μιας και μιλάω για προπονηταράδες και άσχετους που γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, είτε το ένα είτε το άλλο. Για να δούμε τι είπε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ορεστή. Για να δούμε τι είπε ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος έχει ήδη φορέσει τα ερυθρόλευκα την πρώτη αγωνιστική. Κατάφερε να νικήσει στο γερμανικό ντέρμπι την Άλμπα. Αλλά μιλάει για αυτή του την εμπειρία, μιλάει και για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια δεν μπορεί να ξεφύγει από τη συζήτηση ο Κώστας Λούκας.